Άγνοια για ενδεχόμενο προβληματισμό στη γερμανική πλευρά ως προς την Κρήτη για τόπο πραγματοποίησης της 8ης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, δήλωσε για μία ακόμα φορά ο Δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Μαστοράκης, μιλώντας στον 984, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι το πρόγραμμα και η πρόσκληση για 1 με 3 Νοεμβρίου ισχύουν κανονικά, όπως αυτά έχουν άλλωστε δημοσιοποιηθεί στο site της ΚΕΔΕ. Με τις υπογραφές του Δήμαρχου Χερσονήσου, του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γεώργιου Πατούλη, του Ρότζερ Κέλεπ, του Προέδρου της Ένωσης Κοινοτήτων Βάδης Βιτεβέργης, του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη, καθώς και του Γκέραρντ Μπάουερ, του Έπαρχου του Σόιμπις Χολ. Δεν υπάρχει καμιά όχληση από πλευράς γερμανικής ως προς τον προβληματισμό, έστω και σε επίπεδο προβληματισμού για την διενέργεια του συνεδρίου στην ουσία. Και συνεχίζουμε να κάνουμε τις εργασίες μας όπως είχαν προγραμματίσει εντατικά. Μάλιστα, όπως εξήγησε ο Γιάννης Μαστοράκης, μιλώντας στον Γιώργο Σαχίνη και με αφορμή το πρόσφατο αίτημα μαρτυρικών δήμων της Κρήτης να ματαιωθεί η συνέλευση, το πρόγραμμα έχει κλείσει από τον Αύγουστο με θεματολογία την ενέργεια, τα απορρίμματα αλλά και το νερό σε μεικτή Ελληνογερμανική Επιτροπή και δεν μπορεί να προσθεθεί θέμα γερμανικών επανορθώσεων. Αλλά εδώ έχουμε δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή? Έχουμε ένα μείζον εθνικό θέμα εθνικής πολιτικής, το οποίο μάλιστα αναγάγεται σε επίπεδο πλέον αρχηγού του κράτους μας, του πρωθυπουργού μας. Άρα, κατά τη γνώμη σας, για την Ελληνογερμανική Συνέλευση, λέτε ότι δεν είναι αντικείμενο? Φυσικά και δεν είναι αντικείμενο, γιατί η Ελληνογερμανική Συνέλευση ασχολείται απόλυτα με αναπτυξιακά, κοινωνικά και άλλα ζητήματα. Την αντίθεσή του, ωστόσο, εξέδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Γιάννης Λεονταράκης, παρότι η Περιφέρεια Κρήτης είναι ένας από τους οργανωτές της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, σημειώνοντας ότι στόχος του συγκεκριμένου φορέα είναι η άλωση δήμων και τομέων υποδομής της χώρας από τους Γερμανούς μέσα από τέτοια φόρουμ. Οι Γερμανοί, εκμεταλλευόμενοι την οικονομική τους δύναμη, τη θέση από την οποία είναι, αυτό που κάνουν αυτοί είναι προγεφυρώματα, έτσι ώστε νευραλγικούς τομείς του δημοσίου, όπως είναι το νερό, ενέργεια, τουρισμός, απορρίμματα, να περνάνε στο ηγετικό γερμανικό κεφάλαιο, στη γερμανική Αιγαίο. Θεωρώ ότι δεν είναι ότι ο λόγος δεν είναι περιορισμένος, ούτε υπάρχει λογοκρισία. Οι Γερμανοί, όταν χρωστάμε, το ξέρετε καλύτερα εμού, χρωστάμε σε κάθε τόνο όπου και να βρεθούν, λένε πόσα χρωστάμε. Που χρωστάμε στο χρέος. Λοιπόν, είναι κακό αυτό, εμείς να τους υπενθυμίζουμε τι χρωστάνε? Δεν είναι κακό και θεωρώ ότι δεν είναι απαγορευτικό στο να γίνει. Παρέμβαση όμως για το ίδιο θέμα έκανε και το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου για τις Γερμανικές Επανορθώσεις, ο Αριστομένης Σιγκελάκης, χαρακτηρίζοντας το ρόλο του Δήμου Χερσονήσου και της Περιφέρειας ως δούριο ύπο για τις γερμανικές επιδιώξεις, ώστε να σπάσει το μέτωπο για το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων. Αν εμείς κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και λέμε ότι άλλο η Δήμη και άλλο το μείζον εθνικό θέμα, κάτι το οποίο οφείλει να καταλάβει ο Δήμαρχος και η Περιφέρεια όλοι, και χαίρομαι για την λεβέντικη ξεκάθαρη τοποθέτηση του Γιάννη του Λονταράκη, οφείλουν να καταλάβουν ότι αυτό ακριβώς είναι ο πυρήνας της γερμανικής στρατηγικής. Η διείσδυση στους δήμους της Ελλάδας.